Θα μείνω στην ημέρα και θα καλημερίσω, ευχαριστώντας τον για τη βοήθεια, τον κύριο Γιάννη Λίλη, ο οποίος είναι Γενικός Γραμματέας του Παγκρίτου Συλλόγου Θεολόγων. Τι κάνετε, κύριε Λίλη, πώς είστε? Καλημέρα, κυρία Δουργεράκη, χρόνια πολλά. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Και εγώ εσάς, και σας ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια. Μεγάλη Πέμπτη, Μεγάλη Πέμπτη. Μέρα αφιερωμένη στην ανάμνηση αρκετών γεγονότων, ε? Ναι, σήμερα ουσιαστικά είναι ο μυστικός δείπνος, το κεντρικότερο θα έλεγα της ημέρας, και η αρχή για να πάμε στην προδοσία, στον κήπο, με την αγωνία του Κυρίου, το δικαστήριο και τη Σταύρωση. Και ο μυστικός δείπνος ήταν η παραμονή του Πάσχα των Εβραίων, που θα ήταν Σάββατο, Πέμπτη έγινε. Ήθελε μυστικά να φάει με τους μαθητές του για τελευταία φορά ο Χριστός και να τους προετοιμάσει για αυτό που θα ερχόταν. Τα 3 χρόνια της δημοσίας δράσεως του αρκετές φορές αναφέρθηκε σε αυτό, αλλά δεν τον κατάλαβε κανένας, το έλεγε και λίγο γενικά. Ήρθε τώρα η ώρα, λέει, ειδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα και ο Υιός του ανθρώπου παραδοθεί εις ληστάς, και όντως τους προετοιμάζει, και εκεί που τρώγανε ήταν το Πάσχα των Εβραίων. Εκείνοι κανονικά δεν έκαναν νηστεία πριν το Πάσχα, έκαναν μετά, αλλά τους τελευταίους αιώνες είχαν καθιερώσει 7 μέρες πριν να νηστεύουν. Ουσιαστικά ήταν ένα νηστίσιμο τραπέζι για εκείνους. Ο Χριστός δεν έφαγε τίποτα και είπε ότι κάποιος απόψε θα με προδώσει. Αναρωτήθηκαν όλοι. Εμείς ξέρουμε βέβαια ότι είναι ο Ιούδας, ανήκε σε ένα κίνημα λίγο επαναστατικό, πολύ ζηλωτικό, που ήθελε να πολεμήσει τους Ρωμαίους, και είπε ότι αυτός που θα βουτήξει το ψωμί του στο δικό μου το ποτήρι μαζί μου θα με προδώσει. Το κάνει ο Ιούδας, φεύγει και του λέει ο Χριστός, ό,τι είναι να κάνεις, κάν το γρήγορα. Δεν κατάλαβε κανείς, ούτε και ο Ιούδας κατάλαβε καλά-καλά, γιατί δεν ήξερε ότι ο Χριστός πλήρως διάβαζε τη σκέψη του, φεύγει και τον προδίδει για 30 αργύρια στους αρχιερείς, στους Φαρισαίους. Μένουν μόνοι τους, πηγαίνουν στον κήπο, αυτά όλα αναφέρουμε σήμερα, και μετά από λίγο βέβαια θα γίνει η προδοσία. Είναι γεγονός ότι δεν ήθελαν οι Φαρισαίοι οι ίδιοι να φανούν ότι τον παραδίνουν στο Σταυρό, και τον πηγαίνουν στον Πόντιο Πιλάτος, στους Ρωμαίους. Αυτά τα γεγονότα σήμερα τα ακούμε πολύ προσεκτικά, με 12 περικοπές που έβαλε η Εκκλησία μας σε ανάμεση των 12 Αποστόλων και των 12 φυλών του Ισραήλ, για να δείξει ότι είναι ο παλιός κόσμος, η Παλαιά Διαθήκη, από εκεί προερχόμαστε. Παρότι συμβαίνει η προδοσία, έχουμε το 12. Αναφέρεσαι, να σου μιλάω στον ελληνικό, γιατί είμαστε ούτως ή άλλως και συνεργάτες. Γιάννη, αναφέρεσαι και στα 12 Ευαγγέλια. Ναι, αυτό που λέμε 12 Ευαγγέλια. Είναι, δεν υπάρχουν βέβαια 12 Ευαγγέλια, είναι 4 που αναγνώρισε η Εκκλησία, και 12 περικοπές επίτηδες κόψαμε σήμερα στους 12 μαθητές, γιατί ο Ιούδας, παρότι έχει φύγει, η Εκκλησία ακόμα το περιμένει και τον θυμάται και βάζει τον αριθμό 12. Είναι πολύ σημαντικό, ενώ ξέρετε, κάθε Κυριακή όλο το χρόνο, πολύ πρωί στον Όρθρο, έχουμε Ευαγγέλιο το Εωθινό, που αναφέρεται στις 11 εμφανίσεις του Κυρίου μετά την Ανάσταση. Αυτά είναι 11. Εκεί δεν τον βάζουμε, ενώ τώρα σήμερα είναι 12. Και ένα-ένα τα περιστατικά τα περιγράφει. Είπες όμως ότι ουσιαστικά είναι 4. Είναι του Ματθαίου, Μάρκου, Λουκά και Ιωάννη. Πολύ σωστά, ναι. Αυτά έτσι ακριβώς είναι η σειρά μέσα στην Αγία Γραφή, παρότι αρχαιότερο πρώτα πρέπει να γράφτηκε του Μάρκου. Βάζουμε Ματθαίου, Μάρκου, Λουκά και Ιωάννη. Και από όλα αυτά σήμερα αντλούμε τα περιστατικά που μας ενδιαφέρουν σχετικά με την προδοσία ή τη Σταύρωση του Κυρίου, και παρακολουθούμε όλα τα γεγονότα απόψε. Και μια κουβέντα που έκανε ο κύριος πιο μπροστά, και το τραπέζι και τον κήπο, τι έγινε στο δικαστήριο και το Σταυρό, τα τελευταία λόγια του Κυρίου, λέει το τετέλεστε και τις
στιγμές μετά. Αυτά τα ακούμε όλα απόψε. Η πίστη μας, η ζωή μας, τα μηνύματα διαχρονικά, κάθε χρόνο τα ίδια. Νομίζω ότι είναι η ίδια μας η ζωή, όλη μας η ζωή. Μυστικός δείπνος, δάκρυ, με διορθώνεις έτσι. Ανθρώπινη αδυναμία στους κήπους της Γεσθημανής, προδοσία από τον Ιούδα, η σύλληψη, η δίκη, τα βασανιστήρια, η σταύρωση, η καθημερινότητα. Πολύ σωστά, όλα αυτά τα προσέλαβε ο Χριστός όπως τα έχουμε εμείς, αλλά είναι και Θεός βέβαια και πλήρως τα αγίασε, και σε κάθε εποχή εμείς τα μεταφέρουμε σήμερα και στην προσωπική μας ζωή και στο γενικότερο περιβάλλον, το οποίο δεν έχουμε εμείς λόγο πολλές φορές, το βρίσκουμε έτοιμο, αλλά θα επηρεάσει απόλυτα και την προσωπική μας ζωή. Και σε κάθε εποχή, ενώ είναι τόσο μακρινή, βλέπουμε κοινά στοιχεία και την προδοσία, πολλούς λαούς γειτονικούς με προβλήματα, όπως ήταν και τότε η τεράστια Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Οι Φαρισαίοι, είναι οι αρχιερείς, δεν θέλουν να φανούνε και το πηγαίνουν στον Πόντιο Πιλάτο. Μάλιστα λέει, θα ακούσουμε απόψε, για να μην μολυνθούν, δεν θέλουν να μπουν στο σπίτι τους, ενώ έκαναν όλα τα υπόλοιπα για να τον οδηγήσουν στο Σταυρό. Τους πείραξε που δεν ήθελαν εκείνη τη μέρα να μπουν στο σπίτι του Πιλάτου, που είναι εθνικός ειδωλολάτρης. Βάζουν εκείνον, ο Πιλάτος δεν γνωρίζει γιατί του τον έφεραν. Είναι ένας απλός άνθρωπος κοσμικά. Είναι πάρα πολύ ωραίος ο διάλογος που θα ακούσουμε μεταξύ του Ποντίου Πιλάτου και του Χριστού, και στην ζωή μας σήμερα αναφέρεται. Λέει ο Πιλάτος, μα τι έκανες και σε φέραν. Λέει, εσύ είσαι απέναντί μου, εσύ έχεις το λόγο. Λέει, εγώ δεν ξέρω τα έθιμά σας. Σε οδήγησαν, ο Χριστός δεν μιλάει, γιατί ξέρω ότι είναι στημένο με ψευδομάρτυρες στο δικαστήριο. Νευριάζει ο Πιλάτος και του λέει, γιατί δεν μιλάς, εγώ έχω την εξουσία με μία μου κουβέντα να σε ανεβάσω ή στο σταυρό ή στο σπίτι σου. Του λέει ο Χριστός, καμία εξουσία δεν έχεις επάνω μου αν δεν σου δοθεί άνωθεν. Εδώ δείχνει και το θεϊκό κομμάτι. Και επειδή άκουσε από τη γυναίκα του ότι είδα όνειρο, λέει στον Πιλάτο, είναι αθώος αυτός, μην τον καταδικάσεις, το ακούει, βγαίνουν έξω, φωνάζουν το Βαραβά, είναι σίγουρος ότι το Βαραβά θα πούνε σταυρωθεί, και την ώρα που όλοι λένε τον Βαραβά είναι ελευθερώσει το Χριστό στο σταυρό, και έλεγε μέχρι τότε έχω όλη την εξουσία να κάνω ό,τι θέλω, φοβήθηκε μην χάσει τη θέση του. Και έπλυνε σε ονιά, λέει, κάνει τα χέρια, λέει, νύπτω τα σχήρας μου, μη με ανακατεύετε, ενώ μέχρι τότε έλεγε ότι εγώ έχω όλη τη δύναμη. Αυτός που έχει τη δύναμη, μπορεί την εξουσία, επειδή έχει αυτό το πάθος, τη φιλιδονία να μην χάσει τη θέση του, μπορεί να γελιοποιηθεί μπροστά στον όχλο. Και είπε, σε λίγο μη με ανακατεύετε, κάντε ό,τι θέλετε. Και τον έστειλε να σταυρωθεί. Αυτό το σημείο και σήμερα πρέπει να μας ελέγχει, μήπως τα πάθη που σίγουρα τα έχουμε μη μας σκοτώσουν εντελώς, όπως έγινε με τον Πιλάτο που ρεζιλεύτηκε για το πάθος της εξουσίας από έναν όχλο που δεν είχε περίπτωση ποτέ ο όχλος να τον οδηγήσει στη Ρώμη και στον Αυτοκράτορα, ούτε είχε το δικαίωμα να πει εκεί. Και όμως επειδή φοβήθηκε, ρεζιλεύτηκε και έγινε ένα παράδειγμα. Αυτή η φράση «νύπτωτα σχήρας μου» έμεινε μέχρι σήμερα και είναι φράση ντροπής για ένα πρόσωπο που είχε τη μεγαλύτερη εξουσία. Αυτό όμως πάθαν και οι Φαρισαίοι, αυτά που θα ακολουθήσουν. Νομίζω όλα αυτά σήμερα μας ελέγχουν στη κάθε στιγμή της ζωής μας. Αυτό είναι αλήθεια. Και με ένα βαρύ τελετουργικό σήμερα, πρωί βράδυ στις εκκλησίες, έτσι. Ναι, σήμερα θα κάνουμε αυτή την ώρα θεία λειτουργία, ενώ δεν επιτρέπεται μέσα στην εβδομάδα, σε όλη τη μεγάλη τη Σαρακοστή, αλλά επειδή πήραμε τα τίμια δώρα, δηλαδή το σώμα και το αίμα στο μυστικό δείπνο, εκεί παραδόθηκαν, κάνουμε του Μεγάλου Βασιλείου, που μόνο 10 φορές το χρόνο την τελούμε, γιατί είναι ιδιαίτερη μέρα. Δηλαδή σήμερα κάνει μια εξαίρεση η Εκκλησία. Το βράδυ έχουμε όρθρο, έχουμε ώρες, αύριο το πρωί πάλι ώρες, και οι ώρες έχουν ιδιαίτερη, εκεί θα γίνει αποκαθήλωση στις ώρες, έχει ιδιαίτερη σημασία αύριο, γιατί με τις ώρες μετρούμε τα γεγονότα του Κυρίου όπως μετρούσαν οι Εβραίοι. 9η ώρα είναι 3 η ώρα το μεσημέρι το δικό μας, θα πει το τετέλεστε. 6η ώρα, 12 η ώρα για μας, ανέβηκε στο Σταυρό. Και πιο μπροστά έγινε το δικαστήριο. 3η, 6η, 9η. Λοιπόν, αυτές οι ώρες, παρότι ήταν η μέτρηση τότε,
Εμείς τις κρατούμε και σήμερα ακόμα λειτουργικά για να δείξουμε τα πάθη του Κυρίου. Όλο το χρόνο εμείς δεν κάνουμε ώρες ή κοσμικές ενορίες, κάνουν τα μοναστήρια και στο Άγιον Όρος. Για μία εβδομάδα το χρόνο η Εκκλησία καλεί και τις κοσμικές ενορίες να κάνουν ώρες σαν να ήταν μοναστήρια μόνο για αυτή την εβδομάδα, για να θυμόμαστε τα γεγονότα του Κυρίου. Γιάννη, Γιάννη, εξού και μεγάλη εβδομάδα εξαιτίας των πολλών ωρών. Μπράβο. Αυτό εξωτερικά λειτουργικά είναι πολλές ώρες, μέρα νύχτα, εσπερινός. Τον όρθρο τον κάνουμε την προηγούμενη μέρα για να τον ακούσουμε όλοι, γιατί κανείς δεν πάει πολύ πρωί να ακούσει όρθρο. Αλλά βέβαια είναι και τα γεγονότα της Σταυρώσεως και της Αναστάσεως του Κυρίου. Συνδυάζει και το θεολογικό, πολύ σπουδαία γεγονότα, αλλά και το πρακτικό, γιατί όντως πρακτικά είναι πάρα πολλές ώρες οι ακολουθίες. Μάλιστα. Όλα αυτά τα οποία είναι συνδεδεμένα μαζί μας με το χθες, το σήμερά μας και το αύριο μας. Κάτι, επίσης κάτι για το, αν μου επιτρέψετε να πω έναν τελευταίο, να πω για το πρακτικό, για τη ζωή. Η Παναγία είδε τον γιο της στο Σταυρό, δεν έφταιγε. Αυτό πολλές μάνες το βλέπουν, το μεταφέρουμε σήμερα. Το πάθος του Πιλάτου και των Φαρισαίων, η υποκρισία της θρησκευτικής εκκλησιαστικής εξουσίας, που λίγο πριν, σήμερα θα ακούσουμε, είναι το πρώτο Ευαγγέλιο, «Ουέι μην γραμματείς και Φαρισαίοι», ότι έκανα φιλανθρωπία, αλλά ήταν ψεύτικοι για να τους βλέπουν. Και λέει ο Χριστός, εσείς δεν θα ξέρετε η δεξιά σας τι δίνει η αριστερά. Κάνουν νηστεία και τους βλέπουν όλοι. Εσείς, λέει, θα πλένεστε, θα είστε καθαροί, δεν θα ξέρει κανείς ότι κάνει την νηστεία. Πόσο μας ελέγχει αυτό σήμερα, που πολλές φορές και εμείς που δεν είμαστε Εβραίοι, οι χριστιανοί, χρησιμοποιούμε τύπους υποκριτικά για να δείξουμε ότι νηστεύουμε. Και λέει ο Χριστός, ούτε και την νηστεία που λέμε πολλές φορές είναι μια μαρτυρία, να πω μέσα στον κόσμο νηστεύω σαρακοστή. Λέει ο Χριστός, δεν θα ξέρει κανείς, μην είστε σαν αυτούς τους υποκριτές. Αλλά βέβαια και τα χρήματα και την αδικία στις χείρες, τα ορφανά, λέει, έχουν φιλόπτωχο και ξαναπαίρνουν τα λεφτά. Παίρνουν το κτήμα από τη χείρα. Σε κάθε εποχή, είτε έχουμε πόλεμο, είτε ειρήνη, είτε είμαστε πολύ θρησκευόμενοι, είτε κοσμικοί, είτε αφιερωμένοι, η σημερινή μέρα με τις 12 περικοπές πράγματι μας ελέγχει πλήρως τη ζωή μας. Αλλά βέβαια υπάρχει η Ανάσταση, που θα την ακούσουμε και αυτήν, και όντως αύριο θα την ακούσουμε, μεγάλο Σάββατο πρωί θα την ακούσουμε βέβαια, πολύ καθαρά η Ανάσταση, ακόμα και όταν είδαν το μνήμα δεν πίστεψαν αυτοί που είχαν βρώμικα τα μάτια τους ή την καρδιά, αλλά υπάρχει η Ανάσταση και παρηγορεί τους πάντες. Αυτό θέλει να πει η Εκκλησία μεγάλο Σάββατο το πρωί. Αν και βέβαια θα έλεγε κάποιος ότι το μήνυμα της Μεγάλης Ανάστασης περνάει από το Σάββατο του Λαζάρου και με την Ανάσταση του Λαζάρου, έτσι δεν είναι? Ναι, βέβαια, ναι, πολύ σωστό. Την πρώτη, ναι, ναι, η εισαγωγή της Μεγάλης Εβδομάδας. Μεγάλο Σάββατο τελειώνει η Σαρακοστή. Την άλλη μέρα ξεκινάει η Μεγάλη Εβδομάδα, που είναι άλλη περίοδος. Και το Πάσχα, μόλις θα πούμε το Χριστός Ανέστη, ξεκινάει η επόμενη περίοδος που λέγεται Πεντηκοστάριο, και αυτή είναι πολύ σημαντική, θα τελειώσει την Πεντηκοστή. Αυτές οι τρεις μεγάλες περίοδοι που κρατούν τρεις μήνες λέγονται Τριώδιο. Σήμερα είμαστε τώρα στην πιο σημαντική περίοδο του Τριώδιου, τη Μεγάλη Εβδομάδα, για να περάσουμε από την Ανάσταση στο Πεντηκοστάριο. Μάλιστα. Θέλω να σε ευχαριστήσω, θέλω να σου ευχηθώ καλό Πάσχα, ό,τι καλύτερο σε εσένα και την οικογένειά σου. Εγώ ευχαριστώ θερμά. Καλό Πάσχα σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλημέρα, Γιάννη.